Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είμαστε μαθητές της πρώτης λυκείου του Β' Τοσιτσίου Αρσακίου Λυκείου Εκάλης. Μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας μας, με θέμα το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας, πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και εφαρμογή του στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος της, με τίτλο Δημιουργώντας μια ραδιοφωνική εκπομπή, έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στην ιστορία των Αρσακίων σχολείων με την ονομασία New Generation Radio. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τη Λυκειάρχη του Β' Τοσιτσίου Αρσακίου Λυκείου, κυρία Μαρία Θοδωρέλου, για την καθοριστική συμβολή της στο να γίνει το εγχείρημά μας πραγματικότητα, καθώς επίσης και τον κύριο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τόσο για τις χρήσιμες συμβουλές του, όσο και για τη δυνατότητα που μας έδωσε να έρθουμε σε επαφή με το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο αγκαλιάζει πάντα τέτοιου είδους προσπάθειες και το οποίο ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σήμερα. Ελπίζουμε η σημερινή παρουσία μας εδώ να αποτελέσει την αρχή μια σειρά εκπομπών με ποικίλα θέματα. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ήταν ο κρατικός φορέας που διαχειρίστηκε την ελληνική κρατική ραδιοφωνία αρχικά και την κρατική τηλεόραση συνέχεια ως Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Η ημέρα που η ελληνική ραδιοφωνία βγαίνει για πρώτη φορά στον αέρα είναι 21η Μαΐου του 1938 υπό το όνομα Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Από την πρώτη κιόλας εκπομπή του ραδιοσταθμού Αθηνών χρησιμοποιήθηκε το σήμα του Τσοπανάκου, μια ειδική σύνθεση με φλογέρα και κουδούνια, εξαιρετικά χαρακτηριστική μέχρι και σήμερα. Ελληνική ραδιοφωνία. Όμως η ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας δεν είναι μόνο ημερομηνίες και γεγονότα. Τον κύριο ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί, παραγωγοί, εκφωνητές που χωρίς το δικό τους ταλέντο, αλλά προπάντων χωρίς τη δική τους αγάπη για το ραδιόφωνο, τίποτα δεν θα έχει πραγματοποιηθεί. Ακολουθεί η εκπομπή, η μουσική δανείζει τις τέχνες. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τη μουσική και τη σχέση της με τις άλλες τέχνες, όπως το χορό, το μουσικό θέατρο και την κινηματογράφο. Η συνύπαρξη μουσικής και χορού υπήρχε ανέκαθεν στη ζωή του ανθρώπου. Σημαντικό ρόλο σε μια χορογραφία παίζει η μουσική που τη συνοδεύει και που προκαλεί την κίνηση του σώματος. Ο χορευτής προσπαθεί με την κίνηση να ακολουθήσει το ρυθμό της μουσικής, έτσι ώστε χορός και μουσική να εναρμονίζονται απόλυτα. Θα περάσουμε στην όπερα. Η όπερα αποτελεί μουσικό θεατρικό είδος. Οι διάλογοι των ηθοποιών της όπερας αποδίδονται με τη μορφή τραγουδιού, ενώ η θεατρική παράσταση εκτιλήσεται παρουσία ενός μουσικού συνόλου. Και από την όπερα, ας μεταφερθούμε στο μαγικό κόσμο του musical, ένα θεατρικό είδος που περιλαμβάνει τραγούδια, διαλόγους και χορό. Η ιδιαιτερότητά του βασίζεται στο ότι δίνει την ίδια σημασία σε όλες τις τέχνες που τα αποτελούν. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως μουσικό θέατρο. Ο Νονός, με πρωταγωνιστές τους Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο, θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει περισσότερα από 20 βραβεία, μεταξύ αυτών 3 Όσκαρ, 5 Χρυσές Σφαίρες, η μία εξ αυτών για τη μουσική, καθώς και ένα βραβείο Γκράμι, πάλι για τη μουσική της επένδυση. Ο Μάνος Χατζηδάκης σχολιάζει με το καλύτερο τρόπο τη σημασία της μουσικής στον κινηματογράφο λέγοντας τα εξής. Η μουσική του κινηματογράφου συντηρεί στη μνήμη την εικόνα. Την ερμηνεύει, ενώ συγχρόνως χρωματίζει επιθυμίες, μνήμες και την προσωπική μας ταύτιση με τις πτυχές ενός ονείρου 35 χιλιοστών. Για να
ακούσουμε λοιπόν ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από ένα επιπλέον χρονογράφημα της Έλληνας Ακρίτα, το οποίο τώρα που είναι και η περίοδος που οι νεαροί ακροατές μας μελετούν για τις εξετάσεις τους, αλλά και οι γονείς τους εγωνιούν για τα αποτελέσματα των προσπαθειών των παιδιών τους, είναι σίγουρο ότι θα αποσπάσει την προσοχή σας και θα κεντρήσει το ενδιαφέρον σας. Καλά, παιδί μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις, σου χαλάω εγώ χατήρι. Πετάει ο γάιδαρος. Αν πετάει, λέει, αφού τον βλέπω, φτερουγίζει πάνω από το κεφάλι μου. Μόνο μη μου αγχώνεσαι και μη μου αγχώνομαι κι εγώ. Ας κάνουμε και οι δύο πως όλη αυτή η παράνοια, όλη αυτή η απίθμενη ηλιθιότητα, που και καλά θα καθορίσει το μέλλον σου, δεν είναι θέατρο του παραλόγου. Δεν είναι η φαλακρή τραγουδίστρια του UNESCO. Δεν είναι ο άκρατος σουρεαλισμός, ο ορισμός της βλακείας, η χρεοκοπία της παιδείας, ο θρίαμβος των φροντιστηρίων και των ιδιαιτέρων. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Είμαστε το New Generation από το δεύτερο το Σίτσιο Αρσάκιο Λύκειο Εκάλης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.